Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Βρισκόμαστε στην τελευταία φάση της διαδικασίας της κάθαρσης ενώπιον της Βουλής. Και θεώρησα σκόπιμο να ξαναπώ άλλη μια φορά τη γνώμη μου. Μια γνώμη η οποία έχει παρεξηγηθεί, αλλά μου είναι εντελώς αδιάφορο. Εγώ λέω τη γνώμη μου για τη συνείδησή μου και για τις πολιτικές ευθύνες που έχω. Εάν δημιουργώ συμπάθειες ή αντιπάθειες, μου είναι ακριβώς το ίδιο. Και γράφω και τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες στα παλιά μου τα παπούτσια. Ο Κωστής Στεφανόπουλος πολιτεύτηκε για πρώτη φορά στις εκλογές του 1958 με την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση και εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Αχαΐας στις εκλογές του 1964. Μετά την πτώση της δικτακτορίας, εντάχθηκε στο νεοσύστατο τότε κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Εξελέγει μαζί της βουλευτής Αχαΐας στις εκλογές του 1974 και συμμετείχε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή ως υφυπουργός εμπορίου. Κοιτάξτε, ήταν άριστος ρήτορας, πετυχημένος υπουργός σε όποιο υπουργείο πέρασε, πέτυχε και γενικά άφηνε πάντοτε καλές εντυπώσεις. Και ο ανθρωπισμός υπήρχε και όταν ήταν, ας πούμε, πολίτης, δικηγόρος, βουλευτής και ως υπουργός ήταν ο ίδιος χαρακτήρας. Ήταν ο άνθρωπος ο ευγενής, ο προσινής, ο άνθρωπος που είχε επαφή πάντοτε με τον κόσμο και γενικά νομίζω ότι έχει αφήσει τις καλύτερες ενέργειες και κατέλαβε όλα τα αξιώματα, τα μεγάλα αξιώματα, διότι δεν είναι μικρό πράγμα κάποιος να γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε επακόλουθους κυβερνητικούς μετασχηματισμούς ανέλαβε Υπουργός Εσωτερικών από τον Νοέμβριο του 1974 έως το Σεπτέμβριο του 1976 και Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών από το Σεπτέμβριο του 1976 έως το Νοέμβριο του 1977. Στις εκλογές του 1977 επανεξελέγει βουλευτής Αχαΐας και ανέλαβε Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης από το 1977 έως το 1981, αρχικά υπό τον Καραμαλή και στη συνέχεια υπό τον Γεώργιο Ράλλη. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αυτή του 1981, ο Στεφανόπουλος επανεξελέγει βουλευτής Αχαΐας, αλλά το κόμμα του έχασε τις εκλογές από το ανερχόμενο τότε ΠΑΣΟΚ. Η ΙΤΑ οδήγησε στην παραίτηση του Ράλλη από την αρχηγία του κόμματος. Στη Βουλή, που σχηματίστηκε από τις εκλογές, διετέλεσε γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ήταν υποψήφιος στις εσωκομματικές εκλογές για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ιτήθηκε από τον Ευάγγελο Αβέροφ. Η απώλεια του Κωστή Στεφανόπουλου είναι μια μεγάλη απώλεια, όχι μόνο για εμάς τους συμπατριώτες του, αλλά για όλους τους Έλληνες, διότι υπήρξε σε όλη του τη ζωή ένας έντιμος και ακέραιος πολιτικός με την παρησία της γνώμης του και ιδιαίτερα κατά τις δύο θητείες του ως Προέδρου Δημοκρατίας είχε ένα λόγο που προσπάθησε με αυτόν να ενώσει όλους τους Έλληνες και απέναντι προς τους τρίτους, προς το εξωτερικό, να δείξει αυτά που είπε με την ομιλία του απέναντι στον Πρόεδρο Κλίντον, όπου ήταν ένα παράδειγμα δημοκρατικού και πατριωτικού ήθους, το οποίο οι Έλληνες δεν πρέπει να το ξεχάσουν. Ο Αβέροφ παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 1984 ως συνέπεια της ήττας της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του Ιουνίου εκείνης της χρονιάς. Και στις εσωκομματικές εκλογές που ακολούθησαν, ο Στεφανόπουλος διεκδίκησε για μία ακόμα φορά, αλλά δίχως επιτυχία, την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ιτημένος αυτή τη φορά από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ύστερα από τις βουλευτικές εκλογές του 1985 και την επανεκλογή του ως βουλευτής Αχαΐας, αποχώρησε από το κόμμα μαζί με 9 άλλους βουλευτές και στις 6 Σεπτεμβρίου του 1985 ίδρυσε τη Δημοκρατική Ανανέωση. Σχολιάζοντας την αποχώρηση Στεφανόπουλου, ο Αβέροφ είχε πει τότε την παροιμιώδη φράση: «Το πρόβατο που φεύγει από το Μαντρί, το τρώει ο λύκος». Ο Στεφανόπουλος εξελέγε βουλευτής πρώτης Αθηνών στις εκλογές του Ιουνίου του 1989, ενώ παρέμεινε πρόεδρος του κόμματος μέχρι τον Ιούνιο του 1994, οπότε η Διανά ανέστειλε τη δράση της, καθώς δεν είχε κατορθώσει τότε να εκπροσωπηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έφυγε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές προσωπικότητες του αιώνα μας. Ένας από τους καλύτερους προέδρους της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και ένας άνθρωπος δικό μας, για μας τους πατρινούς, που τον έχουμε γνωρίσει και έχουμε εκτιμήσει
τις αρετές του από πιο κοντά. Είναι μια τεράστια απώλεια για τη χώρα μας, για το έθνος, για την κοινωνία μας και κυρίως για μας τους πατρινούς. Ελπίζω να και είμαι σίγουρος ότι θα μείνει χαραγμένος βαθιά στις μνήμες όλων μας. Η Πάτρα και η Ελλάδα έχασε έναν ευπατρίδη της πολιτικής, ένα άξιο τέκνον της αχαϊκής γης, τον Κωστίτο Στεφανόπουλο, ο οποίος σε ηλικία 90 ετών άφησε τα εγκόσμια. Είναι σημαντική η παρακαταθήκη του. Είναι γνωστό το πόσο μετριοπαθής πολιτικός αλλά και πόσο διορατικός πολιτικός ήταν και πόσο ρεαλιστής πολιτικός, που αυτό είναι πολύ σπουδαίο σαν μήνυμα να περάσει στη σημερινή κατάσταση που δυστυχώς επικρατεί ο λαϊκισμός και οι ακραίες αντιλήψεις. Άρα πολιτικοί σαν τον Κωστίτο Στεφανόπουλο χρειάζονται και εφόσον με τη φυσική του παρουσία δεν είναι εδώ, ας μας παραδειγματίσουν οι πολιτικές του που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να ευχηθώ θερμά συλληπιτήρια στους οικείους του και η αχαϊκή γη που θα τον σκεπάσει αύριο για πάντα του χρωστάει πολλά. Εν όψη των προεδρικών εκλογών του 1995, ο Στεφανόπουλος προτάθηκε ως υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας από το κόμμα της Πολιτικής Άνοιξης και τον Αντώνη Σαμαρά. Με τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ εξελέγει στις 8 Μαρτίου του 1995 κατά την τρίτη ψηφοφορία με 181 ψήφους ως ο πέμπτος πρόεδρος Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση του 1974 και την αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Ο Στεφανόπουλος διαδέχτηκε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στις 10 Μαρτίου του 1995. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας για δύο συνεχόμενες θητείες από το 1995 έως το 2005, οπότε και τον διαδέχτηκε ο Κάρολος Παπούλιας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του κατάφερε να προσδώσει νέα έγκλη στο θεσμό του πρόεδρου και να συγκεντρώσει πολύ μεγάλη δημοτικότητα από τον ελληνικό λαό. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η πατριωτική στάση του και οι επικριτικές δηλώσεις στις οποίες προέβη έναντι του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Bill Clinton, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Ελλάδα το έτος 1999. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.